Όσο ο μαραθώνιος συζητήσεων και συσκέψεων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και των λοιμοξιολόγων συνεχίζεται, το debate για την ηλικία των μαθητών που θα υποχρεωθούν να φορέσουν μάσκα, αλλά και για την οικονομική επιβάρυνση, καλά κρατεί. Η χρήση της μάσκας είναι εφικτή και επίσης είναι ασφαλής για άτομα άνω των 3-4 ετών. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι δεν έχει δυσκολίες. Το είδος της μάσκας, χειρουργική ή υφασμάτινη, βρίσκεται στο τραπέζι της συζήτησης και οι ειδικοί παραθέτουν τις προτάσεις τους. Μιλάμε για υφασμάτινες μάσκες, οι οποίες πλένονται, σιδερώνονται και ξαναχρησιμοποιούνται κατά επανάληψη. Είναι πιο εύχριστες, είναι πιο οικονομικές. Η χειρουργική μάσκα είναι πιο αποτελεσματική, φιλτράρει καλύτερα τα σταγονίδια. Όπως ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς υπουργός παιδείας, το κόστος της μάσκας θα βαρύνει τους ίδιους και τους γονείς. Πράγμα που ξεσήκωσε αντιδράσεις. Από τη στιγμή που οι μαθητές θα χρησιμοποιούν μάσκες, όπως λέγεται και όπως είναι οι οδηγίες των λοιμοξιολόγων, είναι ένα τεράστιο κονδύλιο για τις οικογένειες που θα πρέπει, θεωρούμε, να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των λειτουργικών εξόδων με αυξημένα λειτουργικές δαπάνες των Δήμων. Το κράτος. Το κράτος να το πληρώσει, όχι οι οικογένειες. Γιατί έχουμε μπει σε πολλά έξοδα για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Οι γονείς πάντως αναρωτιούνται κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο το μέτρο της χρήσης της μάσκας στα δημοτικά σχολεία, ειδικά αν κληθούν να τη φορούν υποχρεωτικά οι μαθητές των μικρότερων τάξεων. Πρώτη Δευτέρα Δημοτικού 5-6 χρονών τα παιδιά αποκλείεται να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, με εμποδίζει λίγο, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων.